Βαγγέλη Βλάχο, καλημέρα από το Ηράκλειο εκεί στην Αργεντινή και θέλω να ξεκινήσουμε από αυτό που συνέβη μόλις χθες το απόγευμα με την παρουσία του Προέδρου του Συλλόγου των Οικογενειών Θυμάτων Τεμπών, της Μαρίας Καρεστιανού, στην αρμόδια επιτροπή με τη μορφή του κατεπήγοντος, όπου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η απόφαση όλων των πτερήγων πολιτικά ήταν ότι η αναφορά παραμένει ανοιχτή και μάλιστα παραπέμπεται στην αρμόδια επιτροπή μεταφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Κομισιόν για περαιτέρω έλεγχο του θέματος. Πόσο θετικό θεωρείς αυτό το γεγονός? Θεωρώ ότι ήταν λογικό να γίνει δεκτό αυτό το αίτημα. Είναι πολύ καλό και για όλους εμάς να μένει ανοιχτή η υπόθεση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί από εκεί θα βρούμε σίγουρα ένα κομμάτι της δικαιοσύνης της οποίας ψάχνουμε και φυσικά θα βρει και το δίκαιο του και ο ελληνικός λαός που αξίζει να έχει έναν ασφαλή σιδηρόδρομο. Θεωρώ ότι πιο πολύ απ' όλα μπορεί να κοιτάξουμε το μέλλον στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με κάποιο τρόπο να απαιτήσουν να τηρηθούν επιτέλους για έστω μια πρώτη φορά οι ευρωπαϊκές οδηγίες και οι ευρωπαϊκοί νόμοι, ώστε να έχει η Ελλάδα το σιδηρόδρομο που πρέπει. Όσον αφορά την υπόθεση των τεμπών αυτή καθεαυτή, δεν ξέρω το τι θα μπορέσουμε να βρούμε από αυτή την υπόθεση, καθώς ήδη έχουν δημιουργηθεί διάφορα τελεσμένα γεγονότα. Είχαμε την απόρριψη των προανακριτικών πριν από μερικούς μήνες, είχαμε την ολοκλήρωση της Εξεταστικής Επιτροπής, η οποία σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό δεν πέρασε καν την επιφάνεια, και φυσικά ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί ανακριτική έρευνα στη Λάρισα. Επομένως, δεν ξέρω κατά πόσο θα προσθέσει κάτι στην υπόθεση τη δικαστική των τεμπών αυτή καθεαυτή ή στο ερευνητικό της κομμάτι, αλλά σίγουρα είναι θετικό ότι σε ένα ευρωπαϊκό επίπεδο η υπόθεση παραμένει ανοιχτή και θα συζητηθεί και ενδεχομένως από εκεί να υπάρξουν και πιέσεις προς την ελληνική πλευρά να κάνει αυτό το οποίο οφείλει να κάνει. Το αμέσως επόμενο θέμα που θέλω να μου σχολιάσεις είναι αυτή η εξέλιξη με τη διαρροή του τελικού πορίσματος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων, το οποίο μάλιστα επισημαίνει 10 παραλήψεις που, όπως λέει, οδήγησαν στην τραγωδία των τεμπών, με σημαντικότερες τη μετάθεση ευθύνης από την ελληνική κυβέρνηση στη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων. Το μεγάλο ερώτημα που καταλήγει το πόρισμα, ποιος τελικά συντονίζει, χωρίς σχέδια ασφάλειας, πλημελής εφαρμογή όλων των κανόνων ασφαλείας που διέπουν το σιδηρόδρομο, το μητρό κινδύνων που δεν είναι καθαρό αλλά θολό, τις σχέσεις του ΟΣΕ με την ΕΡΓΟΣΕ, όπως λέει το πόρισμα, κυρίως τη σύγχυση των ρόλων, αλλά και κάτι που κάνει εντύπωση, ΟΣΕ σε ρόλο υπουργού. Ναι, είναι πολύ σοβαρό αυτό το πόρισμα, αυτά τα 10 σημεία, ιδιαίτερα σε έναν θεσμικό ρόλο. Και εμένα μου κάνει εντύπωση και το ύφος μάλιστα σε κάποιες από τις απαντήσεις απέναντι προς την ελληνική πλευρά. Από αυτά τα 10 σημεία θεωρώ το πιο σοβαρό το σημείο το οποίο μιλάει για το ποιος είναι τελικά υπεύθυνος για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων στη χώρα. Εκεί διαπιστώνεται ένα θεσμικό κενό, σαν να έχουν φορτωθεί όλα στη ΡΑΣ, ενώ στην πραγματικότητα θα έπρεπε να είναι το Υπουργείο, να είναι η ελληνική κυβέρνηση που είναι υπεύθυνη για κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω αν τυχόν εκεί έχει δημιουργηθεί ένας αποδοϊπωμένος τράγος που στην τελική και σε εμάς θα μας οδηγήσει στο να μην βρούμε όλους τους υπαίτιους ή όλοι οι υπαίτιοι να μην πληρώσουν με τον τρόπο που θα έπρεπε. Εγώ αυτό το σημείο το θεωρώ το πιο σοβαρό από τα 10. Φυσικά και όλα τα υπόλοιπα είναι εξίσου σοβαρά και ελπίζω πραγματικά να ληφθούν υπόψη και να αλλάχθουν. Φοβάμαι όμως ότι για την υπόθεση των τεμπών, γιατί κάποια πράγματα ακόμα και να αλλάξουν δεν έχουν αναδρομική ισχύ, ενδεχομένως να έχουμε πέσει και σε ένα θεσμικό κενό ευθύνης, και θέλω να ελπίζω ότι δεν έγινε επίτηδες αυτό. Αναρωτιέμαι αν σας σοκάρει το ότι το πόρισμα αυτό, που είναι ευρωπαϊκό πόρισμα, κάνει αναφορά ρητή ότι ο ΣΕ έχει αναλάβει το ρόλο του Υπουργείου Μεταφορών. Γι' αυτό μιλάω και για ένα θεσμικό κενό ασφάλειας και ευθύνης. Είναι πραγματικά σοκαριστικό. Πρώτον, πώς αυτοί οι οποίοι είναι πραγματικά υπεύθυνοι μετέθεσαν τις ευθύνες στον ΟΣΕ, στη ΡΑΣ, σε οποιοδήποτε άλλο οργανισμό, με σκοπό να τις αποποιηθούν, και πώς αυτοί οι άνθρωποι τις δέχτηκαν. Δηλαδή, μιλάμε εδώ για μια κατάσταση που από θεσμικής άποψης μου φαίνεται συγκλονιστική, γιατί έχουμε να κάνουμε με ανθρώπινες ζωές, έχουμε να κάνουμε με επιβάτες, Έλληνες, Ευρωπαίους και ξένους, οι οποίοι στην πραγματικότητα, αν τους συμβεί κάτι, μπορεί να μην μπορέσουν να βρουν και τους πραγματικά υπεύθυνους. Κάτι τέτοιο αντιλαμβάνομαι από όλη αυτή την περιγραφή.
Είναι πάρα πολύ σοβαρή αυτή η καταγγελία και αυτή η ανάλυση και πραγματικά με σοκάρει. Δεν ξέρω αν θέλεις να κάνεις ένα σχόλιο στο γεγονός ότι η πρόεδρος του συλλόγου σας, η κυρία Καριστιανού, στάθηκε αφενός μεν στις πολιτικές ευθύνες και στις προσπάθειες όπως περιέγραψε συγκάλυψης αμέσως μετά το δυστύχημα, η δεύτερη μεγάλη υπόθεση, πολιτικές ευθύνες, αλλά στάθηκε και στις ευθύνες της δικαιοσύνης στον τρόπο που λειτουργήσε επί ένα χρόνο. Ποια είναι η δική σου άποψη? Σίγουρα η κυρία Καριστιανού εκπροσωπεί τον σύλλογο πάνω απ' όλα. Δεν είναι όλες οι οικογένειες στο σύλλογο και οι περισσότερες οικογένειες δεν συμφωνούμε με αρκετές κινήσεις που έχουν γίνει. Αυτό το οποίο έχουμε δει είναι ότι υπήρξε μια πολύ μεγάλη βιασύνη προκειμένου να κλείσουν κάποια θέματα σε πολιτικό επίπεδο, με την έννοια ότι ζητήθηκε να γίνουν πάρα πολύ γρήγορα, χωρίς καμία υπομονή, χωρίς καμία επιμονή, τόσο οι προανακριτικές όσο και οι εξεταστικοί. Στη δικαιοσύνη βλέπουμε πράγματα τα οποία φυσικά μας ανησυχούν. Από εκεί και πέρα η υπόθεση είναι ακόμα ανοιχτή. Υπάρχουν πράγματα τα οποία προκύπτουν, υπάρχει πολλή δουλειά η οποία πρέπει να γίνει και εγώ πραγματικά σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό θα το επαναλάβω ότι εμπιστεύομαι ότι η δικαιοσύνη θα κάνει τη δουλειά της στο μεγαλύτερο κομμάτι. Με ανησυχεί, με φοβίζει το θέμα της έκρηξης και της φωτιάς. Περιμένω με ανυπομονησία να δω το τι θα δηλώσει, τι θα βρει και ο νέος πραγματογνώμονας, ο οποίος ορίστηκε ή θα οριστεί τις επόμενες μέρες από τον εφέτη ανακριτή. Αυτό είναι νομίζω το τελευταίο κομμάτι το οποίο έχει μείνει ανοιχτό. Αλλά για το υπόλοιπο που έχει να κάνει με τα γεγονότα, με τις συνθήκες, με το θέμα των συμβάσεων, με τα συστήματα ασφαλείας, εκεί η αλήθεια είναι ότι δεν ανησυχώ ιδιαίτερα και θεωρώ ότι σε λίγους μήνες που θα ξεκινήσουν τα δικαστήρια τα πράγματα θα μπουν στη θέση τους. Πάντως πρέπει να αναγνωρίσουμε, βλέποντας τώρα ξανά προς τα πίσω ότι έγινε όλο αυτό το χρόνο, ότι η σειρά με την οποία έγιναν πάρα πολλές κινήσεις δεν ήταν, κατά τη γνώμη μου, η σωστή. Έπρεπε να είχαμε δείξει περισσότερη υπομονή σε διάφορα θέματα, ιδιαίτερα σε αυτά τα οποία έχουν να κάνουν με το πολιτικό κομμάτι. Δυστυχώς ή ευτυχώς στην Ελλάδα υπάρχει ένα συγκεκριμένος νόμος, υπάρχει ένα συγκεκριμένο σύνταγμα, τα οποία τα πράγματα γίνονται με αυτόν τον τρόπο και ακόμη και να αλλάξει δεν θα επηρεάσει την υπόθεση των Ντεμπών. Θεωρώ ότι πολύ γρήγορα δόθηκε η ευκαιρία στην κυβέρνηση να συγκαλύψει πολιτικά τις ευθύνες τις οποίες έχει, είτε με την απόρριψη των προανακριτικών, είτε φυσικά και με την λειτουργία της Εξεταστικής Επιτροπής. Νομίζω ότι εκεί έχουν γίνει πολλά σοβαρά λάθη, τα οποία θα τα βρούμε μπροστά μας και θα είναι αδύνατο να τα διορθώσουμε. Ένα χρόνο μετά, με την συσσόρευση πορισμάτων, με πολλά κενά, αλλά κυρίως ένα χρόνο μετά, είναι εύκολο να αναδυθεί πλήρως η αλήθεια? Νομίζω ότι όχι μόνο ένα χρόνο μετά, ούτε καν ένα μήνα μετά, οι εμπειρογνώμονες οι οποίοι μπήκαν πριν από ένα χρόνο είχαν στη διάθεσή τους τα στοιχεία που θα έπρεπε να έχουν. Η αλλίωση του χώρου είναι πραγματικά εγκληματική. Είναι ένα έγκλημα πάνω στο έγκλημα. Στην πραγματικότητα, όλοι οι πραγματογνώμονες που μπήκαν από εκείνη τη στιγμή μέχρι και σήμερα ή θα μπουν στο μέλλον έχουν στη διάθεσή τους στοιχεία τα οποία έχουν αλλοιωθεί, ελάχιστα στοιχεία, φωτογραφίες, βίντεο, είτε τραβηγμένα με έναν πολύ απλό τρόπο ή απλώς από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Θα έλεγα ότι προσπαθούν να λύσουν ένα puzzle εκατομμυρίων κομματιών έχοντας ούτε 10, ούτε 50 από όλα αυτά. Οπότε όλοι οι πραγματογνώμονες κατά τη διάρκεια αυτού του χρόνου είχαν μια πολύ μεγάλη δυσκολία μπροστά τους. Θεωρώ ότι ως ένα βαθμό σε αυτό μπορεί να οφείλονται και τα όποια λάθη θα έχουν βγει ή θα βγουν στην πορεία, γιατί δεν έχουν πραγματικά τη δυνατότητα να εξετάσουν όλα τα στοιχεία και με τον άρτιο τρόπο που πρέπει να το κάνουν. Εδώ σε άλλες περιπτώσεις ακολουθούνται όλα τα πρωτόκολλα, υπάρχουν όλες οι πληροφορίες και πάλι και εκεί μένουν κενά, κάτι το οποίο είναι φυσιολογικό. Πόσο μάλλον σε αυτή την περίπτωση που ήδη βλέπουμε ότι από τα πρώτα 24 ώρα υπήρξε σαφής εντολή και σαφής διάθεση να καλυφθεί όλο αυτό το θέμα και να μην γίνουν τα πράγματα όπως θα έπρεπε να γίνουν. Επομένως, με ανησυχεί φυσικά, κοιτάω με πάρα πολύ σκοπτική ματιά όλα τα πορίσματα, όλες τις έρευνες των πραγματογνωμόνων, προσπαθούμε να τα δούμε με πολύ κριτική ματιά για να αποφύγουμε λάθη. Αυτό το οποίο θέλω μόνο είναι να μην προχωράμε παραπάνω πόσο μας δίνουν τα ίδια τα δεδομένα. Γιατί είμαστε σε μια φάση όπου ακόμα και το παραμικρό λάθος το οποίο μπορεί να γίνει, η άλλη πλευρά θα το χρησιμοποιήσει
εναντίον μας. Όχι μόνο λοιπόν μας έχει δέσει τα χέρια και μας έχει δέσει τα μάτια προκειμένου να βρούμε την αλήθεια, ακόμα όμως και το παραμικρό λάθος, στραβοπάτημα το οποίο θα κάνουμε είναι εναντίον μας. Είναι μια πολύ δύσκολη περίπτωση, είναι μια πολύ δύσκολη υπόθεση και πραγματικά εδώ βγάζω το καπέλο σε όλους τους συγγενείς, σε όλες τις οικογένειες που νομίζω ότι ο κάθε ένας και κάθε μία με το λίγο ή με το πολύ που κάνουμε προσπαθούμε να πάμε την υπόθεση παραπάνω και δεν θα σταματήσουμε φυσικά μέχρι να αποδοθεί δικαιοσύνη. Τα όσα έχουν αποκαλυφθεί από τους πραγματογνώμονες του Συλλόγου των Οικογενειών Θυμάτων των Τεμπών, ιδίως με την αμπορική αμαξοστοιχεία και τα υλικά που έχουν εντοπίσει και που φαίνεται να έχουν οδηγήσει σε έκρηξη και πυρκαγιά, πιστεύεις ότι έχουν μπλοκάρει την άλλη πλευρά? Εγώ θεωρώ ότι πάρα πολλά σημεία όπως αυτό, πάρα πολλά σημεία έχουν μπλοκάρει την άλλη πλευρά. Δεν θεωρώ καταρχήν καν ικανή την άλλη πλευρά να κάνει μια συγκάλυψη. Θεωρώ ότι το προσπαθεί, το έχουν προσπαθήσει αλλά δεν έχουν την ικανότητα. Τους θεωρώ μια απολύτως ανίκανη και άχρηστη κυβέρνηση ή αρχές ή οτιδήποτε για να κάνουν κάτι τέτοιο. Αν ήταν ικανοί να κάνουν αυτή τη συγκάλυψη, θα ήταν ικανοί να έχουν και τρένα τα οποία δεν θα συγκρούονται. Χωρίς αυτό να σημαίνει όμως ότι δεν το προσπάθησαν. Έχουν μείνει πάρα πολλά κενά, έχουν μείνει πάρα πολλά στοιχεία τα οποία έχουν βρεθεί. Για την έκρηξη και τη φωτιά, εγώ πλέον δεν έχω κάποια αμφιβολία. Θεωρώ ότι τα στοιχεία, έστω και αυτά τα οποία έχουν βρεθεί, είναι κατηγορηματικά. Βέβαια, όλο το ζήτημα είναι να μπορέσει να αποδειχθεί 100%, τουλάχιστον με την έννοια της απόδειξης σε ένα δικαστήριο. Γιατί πιστεύω ότι η απόδειξη από επιστημονικής πλευράς είναι εντάξει, είναι άρτια, είναι σωστή, είναι τεκμηριωμένη. Τώρα μένει να δούμε πώς αυτό όμως θα μεταφραστεί στη δικαστική αίθουσα, πώς θα μεταφραστεί σε θέμα ευθυνών, σε θέμα υπευθύνων, σε θέμα κατηγορουμένων. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα που πολλές φορές τα συγχαίωμα, αλλά από επιστημονικής πλευράς εγώ πλέον δεν έχω κάποια αμφιβολία. Βέβαια πάντα όλα εξαρτώνται από τα στοιχεία, και ένα στοιχείο που μπορεί να είναι άρτιο και σοβαρό για έναν επιστήμονα, για έναν πραγματογνώμονα, μπορεί να μην έχει την ίδια υπόσταση στο δικαστήριο. Αυτά είναι κάποια πράγματα που θα τα δούμε το επόμενο διάστημα και εκεί πιστεύω θα είναι και όλο το παιχνίδι. Να μην μείνουν αμφιβολίες, να μην μείνουν πράγματα τα οποία να μπορούν να καταπέσουν σε ένα επόμενο επίπεδο. Βαγγέλη, ένα χρόνο μετά, έχοντας χάσει τον αδερφό σου το Βάιο, θέλω να σε ρωτήσω, με όσα αποκαλύπτονται ένα χρόνο μετά, όσα έχουν συγκαλυφθεί επί ένα χρόνο, υπάρχει κάποιο στοιχείο που σε έχει σοκάρει περισσότερο από όλα? Εμένα το πρώτο πράγμα που με σόκαρε και συνεχίζει να με σοκάρει κάθε φορά που πάω στα Τέμπη ήταν πραγματικά η διαμόρφωση του χώρου. Γιατί θυμάμαι χαρακτηριστικά να παίρνω το αεροπλάνο να έρθω Ελλάδα την επόμενη της ημέρας που ταυτοποιήθηκε ο αδερφός μου και να θυμάμαι το χώρο να είναι ο χώρος του δυστυχήματος και να φτάνω τη Δευτέρα το πρωί και να θέλω να πάω να αφήσω ένα λουλούδι και να είναι ο χώρος σαν να μην έχει γίνει τίποτα. Εμένα αυτό με συγκλονίζει. Αυτό που βλέπω τώρα, που είδα και την τελευταία φορά, είναι το πώς αυτά τα συντρίμια, τα χώματα, με τα προσωπικά αντικείμενα, με το ανθρώπινο υλικό, με οτιδήποτε άλλο στοιχείο από τα συντρίμμια, πώς είναι πεταμένα, λες και είναι σκουπίδια. Αυτό το πράγμα με συγκλονίζει. Το πώς έχουν συμπεριφερθεί σε όλο αυτό το υλικό, το οποίο πλέον σήμερα αποδεδειγμένα είχε και βιολογικό υλικό, οποιοδήποτε τύπου, δεν θα πούμε τι είναι, ακόμα και ένα κάτι που να είχε DNA ενός ανθρώπου είναι βιολογικό υλικό. Με συγκλονίζει πώς συμπεριφέρθηκαν σε όλο αυτό το πράγμα σαν να είναι σκουπίδια. Στην πραγματικότητα στους ανθρώπους μας, στους ανθρώπους που χάσαμε, δεν υπήρξε έστω ελάχιστο σεβασμός σε αυτούς και στις οικογένειές μας να ξέρουμε ότι έχει γίνει σωστή έρευνα έστω για αυτό. Έστω για να πάρουμε και να θάψουμε ό,τι υπήρχε από τον άνθρωπό μας, ό,τι απέμεινε από τον άνθρωπό μας. Δεν χωράει αυτό το πράγμα στο μυαλό μου. Εγώ πιστεύω ότι για τις περισσότερες, αν όχι για όλες τις οικογένειες, αυτό είναι η κόκκινη γραμμή. Υπάρχει μια οικογένεια που ακόμη δεν έχει λάβει τίποτα από τον άνθρωπο που έχασε και πόσες άλλες οι οποίες κοιμόμαστε συνεχώς με την αμφιβολία μήπως κάποια στιγμή θα χτυπήσει το τηλέφωνο και θα μας πούν βρέθηκε κάτι ακόμη. Αυτό το πράγμα ένα χρόνο μετά είναι για μένα συγκλονιστικό και δείχνει μια, δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω, έλλειψη ενδιαφέροντος, ανικανότητα. Σίγουρα είναι κάτι εγκληματικό όμως,
που δεν μπορέσαμε έστω να θάψουμε ήρεμα τους ανθρώπους μας. Αυτό δεν μπορώ να ξεκολλήσω ούτε εγώ ούτε πάρα πολλές οικογένειες από αυτό το θέμα. Μπορούμε να μιλήσουμε όσο θέλετε για τα συστήματα ασφαλείας, για τους νόμους, για τους κανόνες. Όλα αυτά, ναι, είναι ένα θέμα το οποίο μπορούμε να κάνουμε debate. Αλλά εδώ μιλάμε για νεκρούς, μιλάμε για σωρούς, μιλάμε για οικογένειες και μια τεράστια προσβολή που δεν ξέρω αν έχει γίνει ποτέ ξανά στη σύγχρονη ιστορία της χώρας. Βαγγέλη Βλάχο, έχεις μία εξήγηση γιατί ο χώρος αποδεσμεύτηκε ενώ θα έπρεπε να μείνει ασφαλής για να συλλεγούν στοιχεία, ανθρώπινα μέλη δικών σας ανθρώπων, βιολογικό υλικό και οτιδήποτε άλλο. Εδώ φτάσαμε στο σημείο μήνες μετά να αποκαλύπτει δική σας καπανική έρευνα στοιχεία βιολογικά από ανθρώπους που χάσατε. Έχετε λοιπόν μία εξήγηση γιατί απασφαλίστηκε ο χρόνος σε χρόνο ρεκόρ ουσιαστικά. Ενώ μάλιστα υπήρχαν συγκεκριμένα πρωτόκολλα τα οποία θα έπρεπε να τηρηθούν και να γίνουν. Εγώ έχω μία εξήγηση. Το δυστύχημα και ο χώρος ήταν τόσο μεγάλος και είχε τόση πολλή δουλειά που αν ακολουθούταν τα πρωτόκολλα τα οποία έπρεπε, αν γίνονταν η δουλειά που θα έπρεπε να γίνει, μιλάμε ότι θα έπρεπε να είναι εκεί να δουλεύουν νύχτα και μέρα για πολλές εβδομάδες, ενδεχομένως πάνω από 2 μήνες, για να κάνουν τη σωστή δουλειά προκειμένου να σηκώσουν κομματάκι-κομματάκι, να χαρτογραφήσουν, να φωτογραφήσουν, να πάρουν δείγματα, όπως έχουμε δει να έχουν κάνει στο παρελθόν σε σημαντικά δυστυχήματα, όπως ήταν για παράδειγμα το αεροπορικό δυστύχημα Ήλιος, όπου εκεί πάνω από 30 ημέρες οι επιστήμονες, οι εμπειρογνώμονες, οι πραγματογνώμονες σήκωναν όπως θα έπρεπε, κομματάκι-κομματάκι, και γι' αυτό μπόρεσαν τελικά να βρουν και όλη την αλήθεια. Τι γίνεται όμως, τι υποθέτω, αυτό είναι μια υπόθεση δικιά μου. Αν γίνονταν αυτό και έτσι όπως ήταν τα πράγματα, όπως βλέπουμε σήμερα ότι ήταν τα πράγματα, τα περισσότερα φέρετρα δεν θα έκλειναν. Γιατί μέχρι τελευταία στιγμή θα υπήρχε πιθανότητα να βρεθεί κάτι ακόμη. Μιλάμε για ανθρώπους που βρέθηκαν ελάχιστα πράγματα, ανθρώπους που ήταν, συγγνώμη που θα το πω, διαμελισμένοι. Και όλα αυτά μέσα σε ένα συνοθήλευμα, σε αυτό το περίφημο τρίγωνο που ήταν η φωτιά, τα συντρίμμια, τα ανθρώπινα υπολείμματα, όλο αυτό το κομμάτι. Αυτό για πάρα πολλές εβδομάδες, κάποιες οικογένειες δεν θα μπορούσαμε να κλείσουμε τα φέρετρά μας. Και εκεί πιστεύω ότι είναι το θέμα. Ήθελαν αυτή η υπόθεση να κλείσει όσο το δυνατόν νωρίτερα γίνεται. Για επικοινωνιακούς σίγουρα λόγους και για οποιοδήποτε άλλο λόγο. Γιατί αν έκαναν τη δουλειά τους, ακόμα και 2 μήνες μετά, φέρετρα θα παρέμεναν ανοιχτά. Και νομίζω ότι αυτό ένας επικοινωνιακός μηχανισμός, όπως ο συγκεκριμένος της κυβέρνησης, δεν θα ήθελε να το επιτρέψει. Θεωρώ ότι ήταν το πρωταρχικό τους υπόθεση, δικιά μου κάνω, είναι η δική μου εκτίμηση, ήταν ο πρωταρχικός τους σκοπός να το κλείσουν, να προχωρήσει η κοινή γνώμη το συντομότερο δυνατό ώστε να πάνε σε εκλογές και φυσικά υπό αυτή την εντολή όλοι οι υπόλοιποι μετά ό,τι μπόρεσαν να σβήσουν, ό,τι μπόρεσαν να καταστρέψουν που ενδεχομένως να τους ενοχοποιούσε, το έκανε. Αλλά για μένα είναι το μόνο που τους ενδιαφέρει ήταν αυτό το πράγμα να ξεχαστεί το συντομότερο δυνατό, γιατί το αποδεικνύουν με κάθε τους κίνηση εδώ και ένα χρόνο. Αλλά ενώ δεν τηρήθηκε το πρωτόκολλο για στοιχεία των ανθρώπων που χάσατε, είναι εντυπωσιακό, τουλάχιστον αυτό έχει προκύψει από τη μέχρι τώρα έρευνα, πως από τις πρώτες ώρες άρχισαν να φεύγουν βαγόνια της εμπορικής και ουσιαστικά μέσα 4 μέρες είχαν φύγει όλα από εκεί. Ναι, τα βαγόνια τα οποία δεν είχαν εμπλακεί και δεν είχαν κάποιο πρόβλημα έφυγαν ήδη από την επόμενη μέρα. Και μερικές μέρες μετά έφυγαν και τα 2 πρώτα containers τα οποία και οι λαμαρίνες τα οποία είχαν εμπλακεί. Για τα containers εγώ προσωπικά δεν έχω κάποια αμφιβολία. Αυτό το οποίο ήταν δηλωμένο ότι το είχε μέσα, δεν υπήρχε κάποιο θέμα. Νομίζω ότι το σημαντικό με την εμπορική ήταν ότι όλα αυτά σηκώθηκαν πριν γίνουν οι απαραίτητες δειγματοληψίες και απαραίτητη τεκμηρίωση για να δούμε ακριβώς το τι ήταν και πού. Σε ποιο σημείο ξεκίνησε η έκρηξη, σε ποιο σημείο ξαπλώθηκε, με ποιο ρυθμό. Αλλά δεν με ανησυχεί κάτι που έχει να κάνει με τα containers της εμπορικής αμαξοστοιχίας, είναι η αλήθεια. Βαγγέλη Βλάχο, 1 χρόνο μετά, πέρα από το προσωπικό δράμα που βιώνει η κάθε οικογένεια, εσείς έχετε χάσει το βάιο στη δική σου οικογένεια, πώς αποτιμάς τη στάση της ελληνικής κοινωνίας και κυρίως ποιο είναι το μήνυμα που θέλεις να τους στείλεις? Να μην το ξεχάσουν. Και βλέπω ότι δεν το έχουν ξεχάσει. Η αλήθεια είναι ότι τον Ιούλιο που ήρθα στην Ελλάδα μετά το δυστύχημα ήμουν απογοητευμένος. Έβλεπα τον κόσμο να μην πραγματικά ένιωθε ότι το είχε ξεχάσει. Όμως τώρα, το Φεβρουάριο που ήταν η τελευταία φορά, τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Θεωρώ ότι και
και οι Έλληνες, οι Ελληνίδες ήθελαν και το χρόνο τους για να βιώσουν κάτι που ήταν στην πραγματικότητα ένα συλλογικό τραύμα για όλο τον πληθυσμό, γιατί όλοι ένιωσαν ότι θα μπορούσαν να ήταν σε αυτό το τρένο ή είχαν κάποιον που θα μπορούσε να ήταν σε αυτό το τρένο. Και είναι το βίωσαν, πλέον υπάρχουν και κάποιες μελέτες που το αποδεικνύουν σαν ένα κοινωνικό συλλογικό τραύμα. Ευτυχώς βλέπω τους τελευταίους μήνες ότι η κατάσταση έχει αλλάξει. Ο κόσμος δεν χάβει εύκολα το αφήγημα περί ανθρώπινου λάθους, γιατί καταλαβαίνει ότι αυτό το αφήγημα τον εκθέτει ακόμη και παραπάνω. Όταν σήμερα ήδη υπάρχουν σημεία στη γραμμή που τα τρένα κυκλοφορούν με τις ίδιες συνθήκες όπως το βράδυ των Τεμπών, πραγματικά ο κόσμος δεν μπορεί να καθίσει και να το δεχτεί αυτό. Βλέπω, το είδα τις τελευταίες εβδομάδες, το είδα να συμβαίνει, το ένιωσα και θα ήθελα να ζητήσω από τον κόσμο να συνεχίσει σε αυτό, γιατί πλέον μιλάμε και για τη δική του ασφάλεια. Εμείς οι άνθρωποι μας δεν γυρίζουν πίσω, αλλά έχοντας δει την αλήθεια, έχοντας δει σε τι κατάσταση ήταν και συνεχίζει να είναι ο ελληνικός σιδηρόδρομος, δεν μπορούμε να σταματήσουμε και να μην το λέμε. Βέβαια, πλέον δεν μπορούμε να είμαστε μόνο μόνοι μας. Χρειαζόμαστε και ο υπόλοιπος κόσμος να το κατανοήσει αυτό και να κατανοήσει ότι είναι εναντίον και της δικής του ασφάλειας αυτό το πράγμα το οποίο συμβαίνει και να μην το δεχτεί. Κάποια πράγματα πρέπει να τα απαιτήσουμε και πρέπει να γίνουν, γιατί αλλιώς δεν έχει κανένα νόημα. Λένε όλοι οι εμπειρογνώμονες ότι μετά από ένα οποιοδήποτε τέτοιο τραγικό δυστύχημα ή ατύχημα, τουλάχιστον τα πράγματα αλλάζουν προς το καλύτερο. Ούτε το ακούσαμε μάλιστα και με σχεδόν προσβλητικό τρόπο από κυβερνητικά στελέχη, από δημοσιογράφους να το λένε τις πρώτες μέρες. Οκ, ούτε αυτό δεν έκαναν όμως. Όλα αυτά τα οποία έλεγαν θα αλλάξει ο σιδηρόδρομος, θα γίνει, θα κάνει, θα ράνει, ούτε αυτό δεν έχουν κάνει σήμερα. Το ελάχιστο που οφείλεις να κάνεις μετά από κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι ο κόσμος πρέπει να το συνειδητοποιήσει αυτό το πράγμα, πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι τον κοροϊδεύουν στην πραγματικότητα και να μην δεχτεί τίποτα λιγότερο από την αλήθεια, τη δικαιοσύνη για τα Τέμπη και να υπάρξει ασφάλεια στον ελληνικό σιδηρόδρομο. Βαγγέλη Βλάχο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εδώ είμαστε, θα τα ξαναπούμε. Την καλημέρα μας από το Ηράκλειο στην Αργεντινή. Καλή σας μέρα, να είστε καλά.